θέμα είναι ως εξής. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος κάνει κριτική σε ΣΑΙ. Μάλιστα ήταν πρώτα στο Ιγκοκλονιάδα και τώρα έχει πάει σε άλλο, πάει στο YouFly. Λοιπόν, κάνει μια κριτική, μιλάει για όλους και για όλα. Γιατί του σβήσανε μια παράγραφα από ένα κείμενο στο κείμενό του που είχε στείλει στο site του Κοκλώνη και είπε ότι εγώ δεν δέχομαι λογοκρισία και σηκώθηκε και έφυγε. Αυτό του το αναγνωρίζω. Του βγάζω το καπέλο. Του βγάζω το καπέλο. Μαγιά του βγάζω το καπέλο. Σωστό. Αλλά το θέμα είναι όμως ότι φεύγοντας από την Κοκλωνιάδα τον εξαφανίσανε. Δηλαδή το παίζουν μόνο αρνητικά από εκεί. Γιατί να πούμε εδώ λοιπόν και μια άλλη αλήθεια, ότι τα site παίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Είναι, όταν είναι φιλικά προσκύμενο το site προς ένα πρόσωπο, είναι θεός, κάθε μέρα θα βγάλουν και κάτι και όταν δεν σε βλέπουν εθνικά, σε ξεσχίζουν. Και αυτό λοιπόν το κουλό, θα σου το πω ποδοσφαιρικά. Έχω πάει στο γήπεδο, βλέπω Ολυμπιακό πριν από χρόνια και παίζει ο Φορτούνης μέσα και ήταν ο χειρότερος του γήπεδου. Και την επόμενη μέρα σε όλα τα site διάβαζα ότι ήταν ο νούμερο ένα παίκτης. Και λέω δεν μπορεί να μου συμβαίνει αυτό, λέω είμαι σε άλλο γήπεδο. Μα υπάρχει συγκεκριμένο site, ρε Θοδωρή, δημοσιογράφου. Αυτό αισθάνομαι εγώ όταν διαβάζω κάποια site. Άλλα βλέπω στην τηλεόραση, αλλά λένε αυτοί. Μα υπάρχει συγκεκριμένο site, το οποίο το έχει ένας συνάδελφος δημοσιογράφος που το υπογράφει κιόλας. Το οποίο η μπατανόβουρτσα του γλυψίματος είναι 7 χιλιόμετρα. Ναι, όμως αυτό πληρώνεται, παιδιά. Αυτό λέω. Είναι στο payroll. Ναι. Αυτό λέω αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό το κάνει αυτό το λόγο. Και λέει πρώτη τάδε εκπομπή του. Ναι, του παρέας. Όχι, πε του Αλφα. Και είναι η πρώτη στο νεανικό κοινό, 1:14. Ναι, βρε, στην Πελοπόννησο. Όμως. Ο Ζήτας είναι η πρώτη εκπομπή. Είναι υπάλληλο όμως. Ναι. Μιας εταιρείας παραγωγής, γιατί μιλάμε για εταιρεία παραγωγής που έχει και site και είναι υπάλληλος και τα παίρνει. Αν δεν τα έπαιρνε, δεν θα τα έγραφε αυτά που έγραφε. Ναι, γιατί ο συγκεκριμένος, στη συγκεκριμένη παρουσιάστρια που γράφει τα καλύτερα, γυρίζουν τα ντερά του ανάποδα. Εντελώς.